Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι συνδρομητές. Σε λίγα λεπτά θα γίνει η κίνηση του 26ου κλασικού μαραθωνίου της Αθήνας και θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας εδώ στο στούντιο, βλέποντας παράλληλα και κάποια πλάνα από το γενικό τεστ που έκαναν χθες οι συνάδελφοι τεχνικοί εδώ στο Nova Sports για την κάλυψη αυτού του μαραθωνίου. Αυτά είναι τα πλάνα στην κλασική διαδρομή. Θα πάρετε και μια γεύση της διαδρομής. Αεροπλάνο, ελικόπτερο, πάρα πολλοί άνθρωποι στους δρόμους, με μηχανές, με αυτοκίνητα. Γενικώς είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα το να καλύψει κάποιος το μαραθώνιο. Κατά πόσο πιστεύετε, πάμε στην εκκίνηση. Καταρχήν να ευχαριστήσω, αφού θα δούμε την εκκίνηση, να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς κύριε Λαμπράκη, που πρέπει να είστε στο σημείο τροματισμού στη συνέχεια. Για να υποδεχτώ τον πρώτο νικητή. Και θέλω να πω ότι βλέπω σε αυτά με λαχώρηση. Γιατί λέω πώς ξεκινήσαμε πριν 19 χρόνια που ξεκίνησα εγώ και πώς έχουν φτάσει τώρα με την κάλυψη, με όλα αυτά τα μέσα. Τουλάχιστον αυτά που κάναμε τότε, δικαιώμαστε τώρα, απολαμβάνουμε τώρα και χαιρόμαστε το μαραθώνιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και εύχομαι ό,τι καλύτερο και στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναμφασώ. Εμείς θα είμαστε εδώ με τον Νίκο Δημητριάδη και στη συνέχεια δίνουμε το λόγο αμέσως στους συναδέλφους στο Παναθηναϊκό Στάδιο για την περιγραφή και θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Στο μαραθώνα λοιπόν όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του 26ου κλασικού μαραθωνίου. Να πούμε ότι για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία μαραθώνοι έγιναν το 1896. Η πρώτη ήταν βέβαια μια δοκιμή που έγινε μερικούς μήνες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και βέβαια το πιο μεγάλο γεγονός ήταν ο Ολυμπιακός Μαραθώνιος που είχε γίνει το 1896 στις 10 Απριλίου με μεγάλο νικητή τότε τον Σπυρίδωνα Λούι. Έναν άνθρωπο ο οποίος έτρεχε κόντρα σε πολύ πιο έμπειρους από εκείνον ξένους δρομής, αλλά κατάφερε να κάνει όλη την Ελλάδα να μιλάει για αυτόν. Μάλιστα οι ξένοι γλωσσολόγοι είχαν παρατηρήσει τότε ότι φτιάχτηκε και μια φράση με αφορμή την νίκη του, το «Έγινε Λούις», που πέρασε για πάρα πολλές δεκαετίες στα ελληνικά και ακόμα και σήμερα τα παιδιά πολλές φορές όταν θέλουν να δείξουν ότι κάποιος ήταν πάρα πολύ γρήγορος, άπιαστος, τι χρησιμοποιούν. Να πούμε ότι ο μαραθώνιος, ο σύγχρονος μαραθώνιος ήταν ιδέα ενός Γάλλου φιλοσόφου, του Μπρεάλ, ο οποίος το πρότεινε στον Χιέρ ντε Κουμπερτέν και τον Μπικέλα, τον Έλληνα πρώτο πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Μάλιστα αφιλοθέτησε και ένα ασημένιο κύπελο που βέβαια το κέρδισε ο Λούις. Ο Μπρεάλ είχε κάτι που το συνδέει με τον Γρηγόρη Λαμπράκη, ήταν και αυτός φανατικός ειρηνιστής και μάλιστα ήθελε οι Ολυμπιακοί Αγώνες να μην είναι μόνο αθλητικές εκδηλώσεις αλλά και εκδηλώσεις πνεύματος, κάτι βέβαια που δεν μπόρεσε να περάσει στη συνέχεια. Ήθελε να γίνονται και λυρικοί αγώνες, αγώνες ποίησης και άλλα, τα οποία βέβαια στην πορεία του χρόνου ξεχάστηκαν και έτσι έμειναν μόνο οι αθλητικές εκδηλώσεις, ο κλασικός αθλητισμός αλλά και μια σειρά από άλλα αθλήματα. Ο κλασικός αθλητισμός που ήταν και το πρώτο που υπήρχε στις αρχαίες Ολυμπιάδες. Είδατε εκεί τον πρόεδρο στο προηγούμενο πλάνο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κύριο Κώστα Παναγόπουλο, μαζί με τον κύριο Σπύρο Ζαγκάρη και τους υπόλοιπους επισήμους, καθώς όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει ο 26ος κλασικός μαραθώνιος, που με την πιο σύγχρονη του μορφή ξεκίνησε από το 1983, με διοργανωτή βέβαια τον Σέγας. Να προσθέσουμε ότι ο πρώτος επίσημος μαραθώνιος που έγινε στην ιστορία ήταν το Πανίνιο Πρωτάθλημα που προηγήθηκε των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 και πρώτος νικητής ήταν ο Χαρίλαος Βασιλάκος, ο μετέπειτα δεύτερος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτός ο αγώνας ήταν και σαν πρόκριση των Ελλήνων αθλητών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896. Και αυτό βέβαια που είναι σημαντικό είναι ότι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Μαραθωνίου Δρόμου που γίνεται παράλληλα σήμερα είναι το πιο αρχαίο εθνικό πρωτάθλημα μαραθωνίου δρόμου, το πιο παλιό πρωτάθλημα μαραθωνίου δρόμου σε ολόκληρο τον κόσμο. Ναι, πήραν αφορμή από αυτό οι Αμερικανοί και την επόμενη χρονιά, το 1897, έκαναν για πρώτη φορά το μαραθώνιο της Βοστόνης.
Οι άνθρωποι που έφτιαξαν το μαραθώνιο της Βοστόνης ήταν μέλη της Αμερικάνικης ομάδας που έτρεξαν στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Όμως έφυγαν οι δρόμοι, όπως βλέπουμε, με πρώτη βέβαια την κατηγορία Elite, το group των Elite. Έτσι γίνεται πάντα, γιατί πρέπει οι μεγάλοι αθλητές να φύγουν γρήγορα, να μην εμποδιστούν από κάποιους δρομείς οι οποίοι φιλοδοξούν να τρέξουν γρήγορα τα πρώτα μέτρα και να φανούν μπροστά, με αποτέλεσμα να εμποδίζουν τους δρομείς που πάνε για να κερδίσουν τον αγώνα. Και γι' αυτό ήθιστε να φεύγουν πρώτοι οι δρομείς που είναι στην κατηγορία Elite, όπως λέμε. Βέβαια δεν χάνει κανένας χρόνο, διότι υπάρχουν τα τσίπ, αυτά τα ανάλογα τσίπ που υπάρχουν. Όταν περνάνε τη γραμμή τερματισμού, από τότε καταγράφεται ο χρόνος τους. Οπότε ο πραγματικός χρόνος μπορεί να είναι πίσω 200 μέτρα στην εκκίνηση αθλητής, ο οποίος τρέχει και αυτός χαλαρά, αλλά ο πραγματικός χρόνος καταγράφεται όταν περνάει τη γραμμή εκκίνησης. Υπάρχει ένα ειδικό τσίπ πάνω στο παγκούτσι το φοράει ο Ντανερομέ. Σίγουρα, αλλά από ό,τι έχουμε δει τουλάχιστον σε πολλούς μαραθώνιους στο εξωτερικό, οι ελίτ αθλητές φεύγουν 5 λεπτά νωρίτερα από ό,τι φεύγει ο μεγάλος. Όχι, δεν υπάρχει 5 λεπτά, όλοι μαζί φεύγουν. Απλώς οι ελίτ ράνε σε όλες τις προϋποθέσεις να φύγουν μπροστά. Υπάρχει συγκεκριμένο start zone, εκεί όπου μπαίνουν μόνο οι ελίτ ράνε. Αθλητές οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες επιδόσεις, οι οποίοι η κάθε οργανωτική επιτροπή τους έχει τοποθετήσει σε αυτό το σημείο. Τελευταία στιγμή του αγώνα, έτσι ώστε να έχουν σανές, να κάνουν ζέστα δηλαδή και να πάνε τελευταία στιγμή να μπουν μέσα, έτσι ώστε να διεκδικήσουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις και θέσεις. Μάλιστα, τελευταία σε αυτό. Βλέπετε πίσω ότι δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει πολλοί δρομείς. Είναι μεγάλη πιθανότητα δρομείς, όπως βλέπετε. Πάνω σε αυτό που έλεγε ο Σπύρος, στην Αμερική πολλές φορές τους βάζουν πια την κατηγορία Elite, όπου βέβαια τα group είναι πολύ μεγάλα σε μαραθωνίους όπως το Σικάγο, τη Βοστόνη και τη Νέα Υόρκη, να φεύγουν ακόμα και 20 λεπτά νωρίτερα από τους υπόλοιπους. Για να μην έχουν εμπόδια. Η εκκίνηση είναι μία. Απλώς ο τελευταίος μπορεί να φύγει μετά από 20 λεπτά, διότι είναι μεγάλη συμμετοχή. Είναι 15-20.000 κόσμος, πάνω από 20.000 κόσμος. Οπότε μέχρι να ξεκινήσει την εκκίνηση ο αθλητής αυτός, ο οποίος είναι πολύ πίσω, ο χρόνος του αρχίζει από τη στιγμή που περνάει τη γραμμή. Αυτό ακριβώς. Πότε θα περάσει το παπούτσι, το μικροτσίπ, τη γραμμή εκεί. Αυτό με το πεντάλεπτο δεν το είπα τυχαία. Το είδα στο πρόγραμμα κάποιων μαραθωνίων μεγάλων. Ότι υπάρχει ένα πεντάλεπτο που φεύγουν οι ελίτ. Μπορεί να φεύγουν και πεντάλεπτο και 20 λεπτό. Μέχρι και 20 λεπτό. Υπάρχει και 20 λεπτό να φύγει. Μπορεί. Αλλά η εκκίνηση είναι μία. Την εκκίνηση τη δίνει μία φορά. Να πούμε ότι στη διάρκεια τόσων ετών μετά το 1896 έγιναν κάποιοι πολύ μεγάλοι μαραθώνοι που άφησαν εποχή με πιο σημαντικούς. Αυτόν που έγινε το 1961 με τον Αμπέμπε Μπικίλα, τον μαραθωνοδρόμο το μεγάλο από την Αιθιοπία. Που έτρεξε και στην Αθήνα Ξυπόλυτος. Έτρεξε και στην Αθήνα Ξυπόλυτος, όπως και έτρεξε στη Ρώμη και νίκησε και έκανε και ρεκόρ διαδρομής για εκείνη την εποχή. Ναι, βέβαια. Τον Απρίλιο του 69 έγινε ο μεγάλος αγώνας με το ρεκόρ του Bill Adcox, 2 ώρες 11 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, το οποίο κράτησε μέχρι την Ολυμπιάδα της Αθήνας, μέχρι το 2004, που το κατέριψε ο Ιταλός ο Στέφανο Μπαλτίνι, με 2 ώρες 10 λεπτά 55 δευτερόλεπτα. Έχουν γίνει πολύ μεγάλοι αγώνες, όπως και το 1982 στο Χρυσός Μαραθώνιος με τον Ροδόλφο Γκόμες νικητή, το Μεξικάνο, 2 ώρες 11 λεπτά 49 δευτερόλεπτα. Και γενικά ο αγώνας έχει φιλοξενήσει πολλούς μεγάλους αθλητές. Και το 1979 που το είχε πάρει ο Μιχάλης Οκούσης, Βαλκανικούς αγώνες, είχε ξαναγίνει τότε Βαλκανιονίκης για τη χώρα μας ύστερα από 39 χρόνια, από το 1940 που είχε πάρει χρυσό ο Αθανάσιος Ραγάζος. Είχαν γίνει επίσης πανευρωπαϊκοί το 1981 που εγγενίασαν τότε μια νέα εποχή. Το 82. Το 82 βέβαια, Αθήνα 82, με την Ρόζα Μότα. Πρώτη φορά που έγινε μαραθώνιος γυναικών σε μεγάλη διοργάνωση, με νικήτρια την Πορτογαλίδα, την Ρόζα Μότα. Αγώνες, εδώ στην, ναι. Είχε κάνει τότε η Ρόζα Μότα 2 ώρες 36.03 και βέβαια από τότε έχει έρθει πολλές φορές, ακόμη και ως καλεσμένη στην Αθήνα, με τελευταία την περισσινή της παρουσία στο συνέδριο της AIMS, της Διεθνούς Ενώσεως Μαραθωνίων Δρόμων. Βλέπετε στην εκκίνηση ακόμα ότι ακόμα ξεκινάνε οι δρόμοι, βλέπετε. Φυσικό, υπάρχει μεγάλη συμμετοχή αθλητών. Και αυτό είναι σημαντικό για τα τελευταία χρόνια για την Ελλάδα και πιστεύω ότι θα αναδειχθεί έτσι αυτό το μέσο του μαραθωνίου και το πολιτιστικό γεγονός όλης της Αθήνας. Και πρέπει να υπάρχει αυτό το πολιτιστικό, όπως τονίζει και ο Δήμαρχος συνέχεια στις ομιλίες του, ότι η Αθήνα πρέπει να διοργανώνει ένα κλασικό αθλητικό μαραθώνιο και να γίνει τέτοιες προσπάθειες και τέτοιες ενέργειες από το πλευρά της Ομοσπονδίας μας ΣΕΓΑΣ, έτσι ώστε να καθιερωθεί το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτή τη διαδρομή.
Και νομίζω ότι το ευχάριστο είναι, όπως συζητούσαμε και χθες με τον συνάδελφο τον Γιώργο Τορουσάκη, ότι πλέον ο ελληνικός κλασικός μαραθώνιος δεν γίνεται το ίδιο Σαββατοκύριακο που γίνεται και το μεγάλο γεγονός στη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι μια πολύ καλή επιλογή, γιατί πλέον υπάρχει μια ημέρα ελεύθερη για την Ελλάδα, ώστε να είναι το πρώτο γεγονός σε όλο τον κόσμο. Ενώ σίγουρα τα χρόνια που συνέπεφτε με το μαραθώνιο της Νέας Υόρκης ήταν μια δύσκολη συνύπαρξη, ας το πούμε έτσι. Σίγουρα. Ναι, γιατί στο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης υπάρχουν πολύ περισσότερα μέσα. Υπάρχει απίστευτη δημοσιότητα σε μεγάλα μίντια του κόσμου, τηλεοπτικά και έντυπα. Εδώ βλέπουμε τους πρώτους δομές. Είναι το 18, είναι λαγός που έχουμε πει. Ο Μπουρίφα. Είναι ο Μιτζίντιο Μπουρίφα από την Ιταλία, ένας πολύ σπουδαίος μαραθωνοδρόμος στο παρελθόν. Τώρα έχει επιλεγεί για να τραβήξει την κούρσα, να την κάνει γρήγορη. Είναι 39 χρονών, έτσι. Ναι, του έχουν ζητήσει από ό,τι ξέρω. Είναι ένας δρομέας που κάνει 2-9 περίπου. Ένας δρομέας ο οποίος τα τελευταία χρόνια μπαίνει αλλαγός στις κούρσες, προκειμένου να επιτύχουν μεγάλες επιδόσεις οι υπόλοιποι αθλητές. Και αυτό είναι ένα έργο σημαντικό, σίγουρα. Και κάποιος το αναλαμβάνει και χωρίς να τερματίσει ο ίδιος, είναι οπωσδήποτε μια προσφορά. Υπάρχει ένα γκρουπ δρομέων με κυρίαρχα τους Κενιάτες, όπως βλέπετε. Κενιάτες τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη παράδοση, όπως και οι Αιθίωπες, στις μεγάλες αποστάσεις και ειδικά στο μαραθώνιο δρόμο. Ναι, να πούμε ότι μέσα στους βασικούς μετέχοντες είναι από την Κένια ο Μπένσον Κιμουτάι Τσέρτουμ, με 2 ώρες 10 λεπτά 6 δευτερόλεπτα επίδοση. Ο Πολ Κόγκο, ένας άλλος Κενιάτης, 2 ώρες 10 λεπτά 39. Ο Τζόμο Γκόντγουιν Κορόρια, επίσης από την Κένια, από τον Μπαχρέιν, έχει δηλώσει τώρα τελευταία, έχει πάει στο Μπαχρέιν, 2 ώρες 11 λεπτά 7 δευτερόλεπτα. Ο Ελίας Τσεμπέτε Κιπκοσκέι, ένας άλλος Κενιάτης, με 2 ώρες 10 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ο Ερνέστ Κίμπορ Κιγέγγ, επίσης Κενιάτης, 2 ώρες 11.09. Και ένας Ρώσος, ο Δημήτρης Σεμιόνοφ, με πολύ καλή επίδοση, 2 ώρες 11 λεπτά 15. Αυτοί θεωρούνται ίσως οι επικρατέστεροι. Τι γνώμη έχεις, Σπύρο Ανδριόπουλε? Σίγουρα αυτοί είναι οι επικρατέστεροι. Πάντα ένας μαραθώνιος όμως δεν μπορεί να πούμε ότι θα υπάρχουν φαβοροί. Εκεί είναι σε άλλα γωνίματα, 100 μέτρα, 200 μέτρα στο στίβο, ακόμα και στα 5 και στα 10 χιλιόμετρα υπάρχουν τα φαβοροί. Η εμπειρία η δικιά μου τα 25 χρόνια που έτρεχα μαραθώνιο αποδεικνύεται ότι δεν υπήρξε ποτέ φαβοροί. Ποτέ δεν ξέραμε σε μεγάλες διοργανώσεις αλλά και σε μαραθωνίους μεγάλων πόλεων ποιος ήταν ο νικητής. Υπολογίζαμε περίπου τον γκρουπ των δρομέων, αλλά όχι τον απόλυτο τον νικητή. Διότι πάντα ο μαραθώνιος είχε είχε διάφορα απρόοπτα. Κάποιος αθλητής ίσως κάποιο παππού τον πείραζε, κάτι λάθος τακτική, κάποια ανηφόρα μέσα στην κούρσα του έκοπτε τον ρυθμό με συνέπεια να χάνει δυνάμεις. Υπήρχαν πάρα πολλές αδεξιότητες και αυτή είναι η ομορφιά του αγωνίσματος. Είναι μεγάλη διάρκεια του αγώνα και μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα απρόβλεπτα. Μπορεί να έχει κάποιες στοματικές διαταραχές, μπορεί να του συμβούν κάποια άλλα πράγματα στη διάρκεια του αγώνα. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ή να διαλέξει κάποιο ρυθμό που να μην του ταιριάζει στη συγκεκριμένη μέρα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να εγκαταλείψει, να μην μπορεί να. Ή να μείνει από δυνάμεις. Ναι, ακριβώς. Να εκτιμήσει λάθος τις δυνάμεις του και να μην μπορεί να τερματίσει. Αυτό συμβαίνουν διότι ένας αγωνιστικός μαραθώνιος, γιατί οι πρώτοι 20 νομίζω βλέπετε εδώ πέρα μπροστά στο monitor, βλέπουμε που ξεκινήσανε ότι δεν έχουν ξεκινήσει ιδιαίτερα γρήγορα βέβαια. Ίσως, και αυτή είναι, δηλαδή, για μένα η τακτική της κλασικής διαδρομής. Πρέπει μέχρι τα πρώτα 15 χιλιόμετρα ένας ήπιος ήρεμος ρυθμός, όχι πολύ χαλαρός βέβαια για τους αγωνιστικούς μαραθώνιους μιλάμε. Έτσι, για μια επίδοση θα να κάνουμε γύρω στο 2.10 με 2.12 με 2.13. Δεν πρέπει να ξεκινήσουν πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με άλλους μαραθωνίους. Εδώ η διαδρομή της Αθήνας, όπως ξέρετε, από τα 13 χιλιόμετρα μέχρι τα 31 υπάρχουν διαρκείς ανηφόρες. Τα τελευταία χρόνια βέβαια βελτιώθηκε ο δρόμος σημαντικά. Όλοι οι ηλεκτρομαραθώνες που έγινε διπλή κατευθύνσεως ρεύμα και γενικότερα η φύση του ασφάλτου έχει φτιαχτεί και σίγουρα δεν υπάρχει αυτές οι αντιξιότητες που είχαν παλιότερα, τη διαδρομή βέβαια. Τα τελευταία όμως χρόνια πιστεύουμε ότι θα πετύχουν και οι αθλητές, όπως πετύχουν πιο πολύ καλοί αθλητές και σίγουρα σημαντικές διοργανώσεις. Είναι βέβαια ο πιο δύσκολος μαραθώνιος και αυτό είναι διότι σε σημαντικά κομμάτια της διαδρομής από το 13 μέχρι το 31 υπάρχουν διαρκείς ανηφόρες. Σίγουρα, στις πιο πολλές πόλεις που γίνεται μαραθώνιο, σχεδόν σε όλες, διαλέγουν επίπεδες διαδρομές, δεν έχουν λόγο να βάζουν ανηφόρες. Εμάς είναι οι φυσικές ανηφόρες που υπήρχαν στον δρόμο, στον οποίο έτρεξε ο Αθηναίος ο Πλήτης το 490 π.Χ. για να φέρει το άγγελμα της νίκης